Ναι. Είχα ανοίξει τη θηρίδα για να έχω ό,τι κοσμήματα υπήρχαν από τους γονείς μου, γιατί τώρα πουλάμε από αυτά για να ζήσουμε και να συμπληρώσουμε, να πληρώνουμε τον έμφυα και όλη την εφορία. Και ξαφνικά ακούμε αυτό το μαύρο γεγονός. Τι σας είπαν από τη διοίκηση της τράπεζας εδώ? Δεν απαντούσε καμία. Δεν έχετε ενημέρωση προς το παρόν θα γίνει αυτό? Πήρα τηλέφωνο που έχω μια κάρτα της τραπέζης και δεν απαντούσε κανείς. Οπωσδήποτε δεν δίνουμε πληροφορίες από τηλεφώνο. Τι να μας πούνε. Εδώ ο διευθυντής κάποιος βγήκε να σας μιλήσει, γι' αυτό να σας πει. Όχι, τίποτα, γι' αυτό κάθομαι εδώ και έχω κουτιάσει. Μήπως βγει κάποιος και κάνει μια ενημέρωση. Άκουσα από μία φίλη που διάβασε στο ίντερνετ ότι αδειάσανε 50 θηρίδες. Αν είμαι τυχερή και είμαι κι εγώ μέσα εκεί. Ευτυχώς και είμαι μακριά από την Ακρόπολη. Γιατί θα έπεφτα και από την Ακρόπολη σαν το μίμικο με τη μέρη. Δεν τα κρατάμε σπίτι μας γιατί μπαίνουν και ληστεύουν και μας σφάζουν κιόλας. Τα αφήνουμε στο θηρίδα και ούτε εκεί. Δεν ξέρω τι κάνει η πολιτεία, μας έχουν ρημάξει. Όλες οι φυλές του Ισραήλ έχουν μαζευτεί εδώ και ληστεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν βρίσκουμε και ανταπόκριση. Ή τα αυτοκίνητά μας τα καίνε, ή τα σπίτια μας τα ληστεύουν ή και μας τους ίδιους θα μας κατομούσουν.